Καλημέρα. Πώς είστε? Σήμερα είσαι... Λουλουδένια. Φρίντα Κάλο, εμένα μου φέρνεις έτσι όλο αυτό το... Έχεις πέσει ακριβώς μέσα, λοιπόν. Είναι από πίνακες της Φρίντα Κάλο τα patterns. Να το βλέπω, δεν είναι εντάξει. Είδες, μα τι, η δικιά σου. Να ξέρεις, τι έχεις. Έτσι, να τα εκτιμάς αυτά. Πάντα. Τα εκτιμάει καλώς. Μου δίνει μερικά από πίσω. Όχι, είναι κορυφαία η Βλαμπία, τόσα χρόνια την ξέρω. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τις ειδήσεις που σας φέρνω συχνά, τις ωραίες, καλές, πρωτιές και από ποιον, από την τυπάρα μας, τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος ήταν πρώτος στο meeting της Κύπρου, στην Λεμεσό. Εδώ είναι η παρουσίασή του. Με υπόκληση κλασικά και υπό τους ήχους από το σιρτάκι τα άλματά του. Καλύτερο άλμα στα 8.25, έκανε και 8.24, ολοκλήρωσε με 7.97, είχε και 2 άκυρα. Δείχνει ότι βρίσκεται σε φοβερή κατάσταση εν ώψη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα ξεκινήσει στις 7 του Ιουνίου. Θέλει και εκεί για άλλη μια φορά το χρυσό μετάλλιο. Και που δεν το θέλει άλλωστε ο Μίλτος το χρυσό μετάλλιο. Και φυσικά έχουμε και το μεγάλο ραντεβού των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Το χάρηκαν οι αδερφοί μας οι Κύπροι, έτσι. Είδανε Μίλτο Τεντόγλου. Είδατε. Αποθέωση. Καλημέρα στην Κύπρο. Αποθέωση. Καλημέρα στην Κύπρο. Και στο Μέγα TV. Φοβερό. Θα θέλαμε λίγο καλύτερη εικόνα. Μόνο τα κυπριακά μέσα είχαν κάποια από τα story. Θα θέλαμε να δούμε όλο αυτό με το σιρτάκι, πώς αντέδρασε. Γιατί θα είχε και ωραίες αντιδράσεις ο ίδιος. Έτσι. Που δεν μπορούσαμε να τις δούμε. Αλλά εντάξει, και αυτή η εικόνα μας έκανε να το δούμε και να το θαυμάσουμε για άλλη μια φορά το Μίλτο Τεντόγλου. Λοιπόν, θα πάμε στο ποδόσφαιρο τώρα. Ραγδαίες, όπως έχετε καταλάβει, είναι οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό. Ντόμινο εξελίξεων έχουμε. Ο Φατίχτερη μας χαιρέτησε. Με μία μικρή παρουσία, μάλλον αποτυχημένη, όχι αποτυχημένη, όχι μάλλον. Για ένα σκοπό ήρθε. Ήρθε για ένα σκοπό, τον οποίο όχι μόνο δεν τον πέτυχε, έμεινε και πολύ πίσω ο Παναθηναϊκός από τη διεκδίκηση νωρίς του τίτλου. Δεν έφτασε καν στην τελευταία αγωνιστική, όπως η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Αυτά τα πούμε και αύριο. Επίσημα έχει αναλάβει ο Χρήστος Κόντης. Ο Χρήστος Κόντης ήταν το δεξί χέρι, εδώ είναι τα πλάνα από την πρώτη του προπόνηση που βρέθηκε χθες στο Κοροπή. Ήταν το δεξί χέρι του Ιβάν Γιωβάνοβιτς, όταν βρισκόταν στην τεχνική ηγεσία του Τριφυλιού. Οπότε είναι ένας άνθρωπος που ξέρει καλά εκ των έσω. Έρχεται για τα 2 απομείνοντα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, τα οποία όμως δεν τα λες απλά, διότι αρχίζει γενομένης από το αυριανό τον ντέρμπι αιωνίων με τον Ολυμπιακό και φυσικά τον τελικό του κυπέλου κόντρα στον Άρη. Με πολλές αντιδράσεις όταν έφυγε ο προηγούμενος. Φυσικά, ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι κακώς έφυγε. Διαλύθηκαν τα περισσότερα από όσα είχε χτίσει θετικά στον Παναθηναϊκό. Αντιδράσεις υπήρχαν και τότε που ήρθε ο Φατίχ Τερίμ. Εκ του αποτελέσματος και πάλι φάνηκε ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτή η αλλαγή. Γιατί όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Σίγουρα μεγάλο όνομα Φατίχ Τερίμ. Παγκοσμίως, παρόλα αυτά, εδώ ήταν ανεπιτυχής. Διδακτική εμπειρία αυτή για όλους μας. Έτσι. Πάμε στο Πόλο. Και παράγοντες και τα. Πάμε στο Πόλο. Ντέρμπι Ιωνίων στο Πόλο δεν έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη δύναμη, είναι υπερδύναμη. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να τον κοντράρει. Τον διέλυσε με 11-3, έκανε έτσι το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών των play-off. Αυτή είναι η 53η διαδοχική νίκη για τον Ολυμπιακό επί του Παναθηναϊκού στο Πόλο Ανδρών. Είναι ένα σερί που τρέχει από το Φεβρουάριο του 2001. Αύριο στο Γουδί έχουμε το δεύτερο παιχνίδι. Εκτός συγκλονιστικότερου απρόπτου, ο Ολυμπιακός θα πάρει την πρόκριση για τον τελικό. Στις γυναίκες, πάλι η ομάδα του Ολυμπιακού πήρε την πρόκριση κόντρα στην κυπελούχο ομάδα του Εθνικού που είχαμε δει. Έκανε το 2-2 και θα αναμετρηθεί με τη Βουλιαγμένη για τον τίτλο. Πάμε τώρα στο μπάσκετ, γιατί έχουμε σε εξέλιξη τα play-off με πολυφωνία στην επίθεση και έχοντας τον έλεγχο παρά το γεγονός ότι τον έφτασε κάποια στιγμή ο Άρης, ο Προμηθέας κατάφερε να νικήσει 79-60, έτσι έκανε το 1-0 στη μεταξύ τους σειρά και έχει κάνει σημαντικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση της Basket League. 11 στα 36 τρίποντα η Πατρινή, κορυφαίος ο Χάμιλτον με 14 πόντους, 13 είχαν οι Ρέινολτς και Ετσενίκε και 12 πρόσθεσε ο Χέιλ. Από τους κίτρινους ξεχώρισε ο Γκάλινατ. Προσοχή η Δευτέρα, το δεύτερο παιχνίδι στο Nick Gallis Hall. Μένουμε στο μπάσκετ και πάμε να κατεβούμε μια κατηγορία, περίπου θα κατεβούμε δηλαδή, γιατί ο Μήλωνας έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την άνοδό της στην Basket League. Κατέκτησε, εδώ βλέπουμε, την Elite League. Επικράτησε στο ντέρμπι της Νέας Σμύρνης με 87-79
του Πανιωνίου στο κλειστό των Άνιωσίων. Ο Μίλωνας επέστρεψε έτσι στη μεγάλη κατηγορία μετά τη σεζόν 2000-2001. Είχε απόλυτο πρωταγωνιστή τον Ζακ Μπράιαντ, ο οποίος είχε 23 πόντους. Ο Πανιώνιος θα έχει και μια δεύτερη ευκαιρία για άνοδο στο αυριανό παιχνίδι κόντρα στον Ηρακλή, που θα διεκδικήσει το δεύτερο εισιτήριο για την Basket League. Μπράβο, και τώρα μπράβο, πάμε μπράβο. Να δούμε όμορφες εικόνες. Νομίζω ότι σας είχα προειδεάσει για αυτό το, τον αγώνα. Είναι το 8ο Finish Line Athens, το οποίο ξεκίνησα το κοντέρ των χιλιόμετρων αγάπης να γράφει. Είναι ο μεγαλύτερος φιλανθρωπικός αγώνας δρόμου της χώρας, στον οποίο, όπως βλέπουμε, δρομής κάθε ηλικίας, κυρίως παιδιά, χαρούμενες φάτσες, θέλουν να τρέξουν για να προσφέρουν. Μπορεί και να περπατήσει κανείς, βέβαια, άμα δεν θέλει να τρέξει. Αρκεί να καταγράψει χιλιόμετρα, τα οποία θα μετατραπούν σε χρήματα για τη στήριξη του μαζί για το παιδί. Το φετινό πρόγραμμα θα στηρίξει οικογένειες για παιδιά που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, με παιδιά που αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας ή έχουν κάποια μορφή αναπηρία. Και βλέπουμε εδώ τον Γιώργο Καραγκούνη. Τι είναι το συνήθιστο? Ότι βλέπουμε τον Γιώργο Καραγκούνη στα κόκκινα. Ναι, έτσι. Και η Έρικα Μπρεζεράκου. Πόσες φορές δηλαδή. Αν και είχε αγωνιστεί και στην Μπενφίκα που φορούσε κόκκινο, αλλά παρόλα αυτά. Έρικα, ακριβώς. Ήταν οι δύο που κάνανε και την εκκίνηση, δώσαν την εκκίνηση με το πιστόλι. Είναι ο επίσημος πρεσβευτής, ο Γιώργος Καραγκούνης. Και να τον ακούσουμε και να κλείσουμε με αυτό, γιατί στέλνει πραγματικά μήνυμα. Είναι και 20 χρόνια φέτος μετά την κατάκτηση του Euro. Μέλος της ιστορικής ομάδας ο Γιώργος Καραγκούνης. Και αυτά που λέει για τον αθλητισμό έχουν πραγματικά μεγάλο νόημα. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ευχαριστούμε πολύ, Αλβέρτο. Πάμε να τον ακούσουμε. Είναι ένα πολύ ωραίο κοινωνικό έργο αυτό που γίνεται εδώ πέρα. Για τη βοήθεια των συνανθρώπων μας που έρχονται παιδιά στον αθλητισμό, νέα παιδιά. Όταν είμαστε όλοι μαζί, μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα. Αυτό είναι το μήνυμα που περάσαμε κι εμείς 20 χρόνια πριν, από το Euro του 2004, αλλά και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο όταν πιστεύουμε στα όνειρά μας, όταν κάνουμε όνειρα, όταν ακολουθούμε τα όνειρά μας, όταν δεν το βάζουμε κάτω. Και αυτό που είπα, ότι όταν είμαστε όλοι μαζί, οι Έλληνες, μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά.